Ο Χριστός είπε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Ο ζητών ευρύσκει, το κρούμπι ανοιγήσετε. Λοιπόν, ζητάτε τώρα για να σας δώσω. Ζητήστε, απορίες. Πέστε μου μια απορία που έχετε, για να πάρω να δύναμη. Γέροντα, είπατε για τα πάθη μιλήσατε. Για τα πάθη, μιλήσατε για τα πάθη. Για τα πάθη, μιλήσαμε για το Σταυρό. Πώς ξεκινάμε για... να τρώμε σιγά σιγά τα πάθη μας, να ξέρει τον αγώνα μας. Τα πάθη. Και όταν είναι... και σε κόμπο ζούμε εμείς κοσμικά. Γιατί κοσμικά ζούμε. Έχουμε γονείς που δεν είναι κοντά. Έχουμε τον ένα, έχουμε τον άλλον. Έχουμε τη δουλειά μας που δεν είναι κοντά. Έτσι, Χριστό ζωή. Πώς μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσουμε τα πάθη μας και συγχρόνως να έχουμε και τον περίγυρο σε αυτή τη δοκιμή. Δηλαδή, δοκιμαζόμαστε και από δύο πλευρές. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πώς ξεκινάς τον αγώνα σου. Θα δείτε κάτι που θα σας δείξω τώρα. Και... όταν το κατανοήσατε αυτό, τότε θα έβρετε δίπλωση. Εάν δεν το κατανοήσετε αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν είναι τη δίπλωση. Πάρ' το εκεί να το δεις. Εάν μη στραφείτε, λέει, και γίνεται ως περ τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπαίνετε στον Παράδεισο αν δεν γίνετε παιδάκια όπως είναι αυτά. Το παιδί αυτό είναι απονήρευτο. Το δέρνει μονά του και μετά πάει στην Αγγέλη. Δεν κρατά κακία. Αν δεν γίνεται, αν με στραφείτε, λέει, και γίνεται ως περ τα παιδεία ταύτα, ουμείς έρθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χάνουμε τη Βασιλεία των Ουρανών εάν έχουμε πονηρία. Εάν είμαι θα πονηρία, εάν είμαι θα υπερήφανη, εάν είμαι θα εγωιστές, εάν είμαι θα... Ο Ιούδας ήταν 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Το τέλος του ήταν να πάει στην κόλαση και όχι στον Παράδεισο. Γιατί? Διότι ήταν πονηρός. Έβλεπε τι να πάρει από τον Χριστό για να το στρέψει πάνω στον Χριστό. Κάτι λίγο ησυχία, δεν ακούμε τα γέροντα. Όταν ήταν στην Βιοφανία ο Χριστός μας, η Μαρία έχησε επάνω στον Χριστό μας σαν βαζάκι γεμάτο μύρο, το οποίο ήταν πανάκριβο. Και τότε εκείνος ο οποίος μίλησε ήταν ο Ιούδας. Λέει, δεν το δίναμε στο φτωχό. Αυτό, παρά και το πάραμε. Και τον αποστόμασε με κύριο Ρούς. Του λέει, του φτωχούς πάντοτε του δουλεύετε, εμένα δεν θα με δείτε. Του δίδει πάνε να καταλάβει ότι θα τον προδώσει και το τέλος του θα είναι ο Σταυρός. Και δεν μετανοεί, αμετανόητος. Ούκη βουλήθη συνιένει, αύριο την Μεγάλη Πέμπτη θα τα ακούσουμε. Ο δε παράνομος Ιούδας λέει, ούκη βουλήθη συνιένει. Του τα έλεγε όλα ο Κύριος μας, επί 3 ολόκληρα χρόνια του τα έλεγε. Τον προειδοποιούσε. Όταν τον έβαλε στους άλλους μαθητές, δεν ήξεραν ότι ο Ιούδας θα γίνει προδότης. Το ήξερε. Αλλά θέλησε ο Χριστός να τον σώσει. Και όμως δεν σώθηκε. Γι' αυτό, παιδάκια μου, εκείνον το μυστικό το οποίο υπάρχει είναι. Εάν μη στραφείτε και γίνετε ως περ τα παιδεία τα αυτά, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Όταν βλέπεις μέσα σου τα πάθη τα οποία υψώνονται το ένα μετά το άλλο, ξέρεις πρέπει να ταπεινωθείς, να γίνεις μωρό, μικρό, στην εγκάλι. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα κροτάει ένα μπροδάκι εδώ. Εκεί, αν δεν γίνεις όπως έγινε το μωρό, δεν μπαίνεις στη βασιλεία των ουρανών. Είναι φοβερό. Αυτή η προειδοποίηση που μας κάνει ο Κύριος μας είναι φοβερή. Και ό,τι λέει ο Θεός δεν επιστρέφει. Δεν επιστρέφει. Ό,τι πει ο Θεός αυτό γίνεται. Είναι τούτο το οποίο είπαμε και τις προάλλες ότι από τα λόγια του Θεού δεν μπορούν να φύγουν τίποτε. Όταν έλεγα, παιδάκια μου, μη βάζετε παντελόνια, το είπα αυτό. Γιατί, διότι δεν είναι βδέλυγμα Κυρίου το Θεό. Τελείωσε. Το συχαίνεται ο Θεός ο ίδιος. Δεν σου έδωσε εσένα την τιμή να φορείς τα ρούχα του άντρος, ούτε ο άντρας να φορεί τα ρούχα της γυναίκας. Αν έγινε το αυτό, τι θα γίνει, τι θα καταλήγαμε. Περπατούν δυο στον δρόμο. Ένας κάθεται και παρακολουθεί. Οι δύο αυτοί φορούν παντελόνια και οι δυο. Έχουν αγκαλιά και οι δυο, έχουν τσιγάρο και οι δυο και περπατούν αγκαλιά. Ποιος είναι ο άντρας της κάθεται. Από πίσω τους βλέπεις, όχι μπροστά. Μπροστά μπορεί να δεις το πρόσωπο, αλλά πίσω. Και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει η γυναίκα, δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί επήρε το σχήμα, λέγει, της κοινωνίας. Μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο. Μη πάρετε το σχήμα τούτο του αιώνι, λέγει. Διότι η γενεά αυτή είναι γενεά Μιχαλίδα και αμαρτωλός. Μιχαλής είναι η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πάει με έναν ξένο. Εγκαταλείπει στον Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο, το λοιπόν που θα πάει. Αντίθετα προς το ρεύμα, λέει. Αντίθετα προς το ρεύμα. Το ρεύμα του πεταμού παρασύρει τώρα και παίρνει ψυχές, μεγάλες, μικρές. Ανθρώπους ορίμους, ανθρώπους ανορίμους, όλους τους παρασύρει. Και τι θα γίνει στο τέλος. Όταν σε πάρει ο ποταμός, πού θα σε ρίξει. Θα σε ρίξει στη θάλασσα και στη θάλασσα θα πνίγει. Δεν βλέπετε όταν κατέβουν οι ποταμοί τι γίνεται. Έρχεται η βροχή, λέει, μετά έρχονται οι ποταμοί και μετά έρχεται ο άνεμος, λέει, για να ξεριζώσει την εκκλησία. Να την αφανίσει την εκκλησία. Πλην όμως απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει «Μενέστο η θάλασσα, μενέστο» λέει. «Ας φορτουνιάζει η θάλασσα, όσες φορτούνες κι αν έχει, όσα κύματα κι αν έχει, το πλοίο του Θεού που καταποντίζεται». Η εκκλησία δεν χάνει την αξία. Η εκκλησία είναι εκείνη η οποία κρατάει, είναι εκείνη η οποία καθοδηγεί, είναι το φως του κόσμου, είναι η χάρη του Θεού. Την ημέρα της Πεντηκοστής που γιορτάζει όλος ο κόσμος, πέραν τούτου δεν γνωρίζει τίποτε άλλο. Η ημέρα εκείνη είναι η ημέρα γενέθλιος της Εκκλησίας. Γεννήθηκε η Εκκλησία την ημέρα εκείνη. Και έπεσαν, λέγει, οι βροχές, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι. Τι σημαίνει αυτό. Τα πρώτα 400 χρόνια ήσαν όλο βροχή. Δηλαδή όλη η Ευρωπαϊκή, η μεγάλη Διόκτος, Διοκλητιανός, Μαξιμιλιανός, όλοι οι μεγάλοι Διόκτες ήταν βροχή μεγάλη. Και η βροχή γέννησε ποταμούς αιμάτων. Ανεμαζεύαν, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ανεμάζευαν όλο το αίμα που εχύθηκε στους τέσσερις πρώτους αιώνας, λέγει. Θα σχημάτισε μία άλλη ερυθρά θάλασσα. Αίμα έχει δει και δεν αρνούντουσαν τον Χριστό. 10 φόνευαν
100 ευρήσκονται, 100 ευρήσκονται, 1000 ευρήσκονται. Δεν μπορούσε να φύγει η χάρη του Θεού. Έπνευσαν, έγινε η βροχή, έπνευσαν, ήρθε μετά ο ποταμός. Ο ποταμός ο οποίος ακριβώς κατέτρεχε τους χριστιανούς, στα βάσανα και τα μαρτύρια. Τέτοια μαρτύρια θα γίνουν πάλι. Παιδάκια μου, θα γίνουν πάλι. Αυτά τα μαρτύρια θα ξαναγίνουν. Και πρωτοστάτης θα είναι ο Αντίχριστος. Θα σου λέει, δεν έρχεσαι μαζί μου. Βάσανα, μαρτύρια. Η ψυχή δεν είναι δύσκολο να βγει. Σαπ, και φύγει. Να το φύγει το. Φοβηθείτε, λέει, από εκείνους που μπορούν να φωνεύσουν και την ψυχή και το σώμα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να φωνεύσει την ψυχή και το σώμα? Ποιος? Ο Χριστός. Ο Χριστός δυνατή να σας στείλει την κόλαση. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος επιτρέπει το θάνατο. Επιτρέπει και το θάνατο την ψυχή, διότι θα πέσει μαζί. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και την ψυχή δε μη δυναμένον αποκτήνει. Μη φοβηθείτε, λέει, όταν σας σκοτώνουν το σώμα, η ψυχή μπορούν να τις κάνουν τίποτα, δεν μπορούν. Ο Απόστολος Παύλος είναι στη Ρώμη φυλακισμένος και έλεγε, έγραφε, προειδοποιούσε, ετήρητε και λέγει ο Λόγος του Θεού ουδέπεται. Δεν μπορεί να δώσει κανείς τον Λόγο του Θεού. Θα βάλεις φυλακή. Και όταν βάλεις φυλακή, τι έγινε? Ο Ιερός Χρυσόστομος πέθανε στην εξορία. Εχάθηκε. Στερέωσε την εκκλησία του Χριστού με τα λόγια του. Με τα συγγράμματά του. Με τα βιβλία του. Με τις γνώμες του. Καθαρός. Τα έβαλε με βασιλιάδες, τα έβαλε με αυτοκρατορίες, τα έβαλε με δυνάστες. Δεν εφοβήθηκε τίποτα. Ο Μέγας Αθανάσιος 42 ολόκληρα χρόνια στην εξορία, απέθανε στην εξορία. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έπαθαν υπέφερα για το Χριστό και για την Εκκλησία. Δεν το είπε σήμερα. Τι ωφελείς οι άνθρωποι να έχουν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιώτη την ψυχή του? Τι να σε ωφελείς? Μπορεί να έχεις πλούτη, μπορεί να έχεις επιχειρήσεις, μπορεί να έχεις εταιρείες, μπορεί να έχεις δόξες, μπορεί να έχεις τίποτα. Τι είναι αυτό? Χάνουν, ξεχανίζουν. Δεν μένει τίποτα. Εκείνος ο οποίος κερδίζει είναι εκείνος ο οποίος μένει με τον Χριστό. Μείνε μαζί με τον Χριστό. Πίστευε, πρόσμενε όσο μπορείς. Τον Ιησού μια μέρα θα δεις. Εκεί ψηλά να σου χαμογελά. Ο Θεός μας είναι κοντά μου, δεν μας εξαφανίζει. Δεν εξαφανιζόμεθα. Εκείνος μας αγαπά. Παιδάκι μου, στόμα καλό, στόμα μεταφρόνου. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα, είναι ένα κομμάτι από τη ζωή των χριστιανών. Καταδιώκονται οι διώκτες. Θέλουν να φανίσουν την Ελλάδα μας. Θέλουν να φανίσουν τα έθιμά μας. Θέλουν να φανίσουν ό,τι υπάρχει. Όταν έρχεται μία εικόνα από το Άγιο Όρο, θα θυμίστε από το άγνωστο στρατιώτη μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό, ήταν εκατομμύρια ο κόσμος. Αυτοί οι εχθροί τα έβλεπαν όλα και τα ζήτησαν. Και σου λέει, ό,τι και αν κάνουμε, τούτη την πίστη δεν την ξεριζόμαστε. Αυτή η πίστη σώζει. Αυτή η πίστη είναι εκείνη η οποία ακριβώς γιγαντώνει. Έβαλαν στόχο να εξαφανίσουν την Κύπρο. Λίγοι επολεμούσαν. Χιλιάδες οι Άγγλοι, οι δυνάστες, οι βάρβαροι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, ποιον ήταν? Να ηθηθούν, να καταντροπιαστούν, να σκύψουν το κεφάλι τους, να βάλουν την ουρά τους στα σκέλη τους και να φύγουν. Γιατί? Διότι ήταν η Παναγία μας κοντά μας, ήταν ο Θεός μαζί μας.
στην ιστορία της Κύπρου γράφει όταν επί τον Μπουζουνιανό, γιατί πόσοι άφησαν και πόσοι εγκατέλειψαν και πόσοι πιάσαν και πόσοι άφησαν το πέρασμά τους σε αυτό το νησί, τον Αγίο. Λέει ότι ο κόσμος απεμακρύνθηκε από τον Θεό τότε στην Κύπρο και επέτρεψε ο Θεός και επάντησαν την νήσων των Αγίων οι αγαρινοί, αυτοί όπως τώρα, αυτή τη στιγμή. Και όμως λέγει, αν και οι καθολικοί ήταν τότε οι δυνάστες που ήσαν στην Κύπρο, από την Μονή του Μαχαιρά μέχρι τη Λευκοσία, λέγει, μετά από νηστεία κατέβηκαν ξυπόλοιποι από την Μονή του Μαχαιρά μέχρι τη Λευκοσία. Εζήτησαν έλεος από τον Θεό. Και τι επίησε η Παναγία μα. Έβρεξε, λέγει, χάραζαν πειραχτωμένοι πάνω στους Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν δίπλα. Και αμέσως εξαφανίστησαν. Από φίλοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, αν εστρεφόμεθα με πίστην στον Θεό, αν ενιστεύαμε, τώρα είναι η μέρα νηστεία. Πώς ενιστεύω. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχα ένα από την Αιθιοπία. Οι Αιθιώπες είναι χριστιανοί, αλλά αιρετικοί. Το λοιπόν, όταν υπηρετούσα την Παναγία μας στο Χριστό μέσα στον Ευαγγελισμό, έρχεται ο αυτός και μένα και μου έλεγε τούτα τα λέει. Δεν είστε χριστιανοί, μου έλεγε. Γιατί βρε, το λέω. Διότι εμείς όταν είναι νηστεία δεν πουλείται κρέας πουθενά, είναι μόνο με τη συνταγή του γιατρού, λέει. Μόνο με τη συνταγή του γιατρού, λέει, να πάει να πάρεις τόσο κρέας για τον άρρωστο. Εσείς εδώ όλα τα έχετε και τρώτε μέρα νύχτα και λέγετε ότι νηστεύετε. Διεμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της αθλής. Να τα καπάρια μας. Αδερφοί μου, δεν είμαστε χριστιανοί, γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός όλες τις δυσκολίες. Ό,τι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, τα επιτρέπει ο Θεός διά της αμαρτίας μας. Κοιτάξτε το εκείνον το βρωμοκούτι που λέγεται τηλεκόλαση. Κοιτάξτε εκείνο, πού στέλνουν τα παιδιά μας. Πού στέλνουν τα παιδιά μας, τα νέα τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά. Αυτές οι τηλεοράσεις, τηλεκολάσεις. Πού τα στέλνουν τα παιδιά μας, στην αμαρτία. Έναν από το μεγαλύτερο αναμάρτημα που βασιλεύει σήμερα είναι τούτο που θα πω τώρα. Να προσέξουν όσες χώρες είναι εδώ, να το προσέξουν τούτο. Αραβωνιάζεται ένα παιδί, μια κόρη, και νομίζει ότι είναι γάμος. Ο αραβώνας δεν είναι γάμος. Και έπειτα πηγαίνει στην εκκλησία και κορδώνεται με ένα φόρεμα λευκό. Μα γιατί το χαράς το λευκό φόρεμα. Σε ποιον ανήκει το λευκό. Στον Αγνό, στην Αγνή Παρθένο. Εσύ είσαι Αγνή και πηγαίνεις στο Χριστό. Σε βλέπει εκείνο, ξέρει ποιος είσαι. Ξέρει ποια είσαι. Το αποτέλεσμα τι θα είναι. Παίρνεις ευλογία από το μυστήριο του γάμου έπειτα. Δεν παίρνει. Γι' αυτό και σε λίγο χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Χωρίζουν και αφήνουν τα παιδιά στους δρόμους. Γιατί, διότι πληρώνουν την αμαρτία αυτή. Δεν πάνε αγνές κόρες και αγνή, αγνά παιδιά, αγόρια, εις το Χριστό να πάρουν ευχή και να κάνουν οικογένεια. Προηγουμένως τα κάνουν όλα αυτά. Βυθίζονται μέσα στην αμαρτία και έπειτα πάει στον Χριστό και του λέγει τον Μητρή. Μα πώς να σου δώσει τη χάρη. Η χάρη έρχεται εκεί που είναι καθαρό το μέρος. Όταν μέσα σε μια παιδιάδα μπέσει το χιόνι, μπορεί να πατήσει τίποτα μέσα και να μην φανεί. Καθαρό πρέπει να είναι το παιδί που παντρεύεται όταν θα πάει στην εκκλησία να πάρει τη χάρη του Θεού. Να είναι καθαρό, λέγει, όπως το χιόνι. Όπως είναι το χιόνι να είναι.
και η νύφη να είναι καθαρή όπως είναι το χιόνι, για να φορέσει το φόρεμα το λευκό. Αυτά τα οποία γίνονται τα βλέπει ο Θεός μας και λέει με εμπέζεται, λέει. Ο λαός μου ούτως λέει τη σχήρεσή του με τιμά. Η δε καρδία αυτού απέχει απ' εμού. Όρο λέει απέχει απ' εμού. Απέχει απ' εμού. Η καρδία αυτού του κόσμου λέει πόρο απέχει απ' εμού. Άλλες συμβουλές μου, άλλες συμβουλές του κόσμου. Άλλο το θέλημά μου, άλλο το θέλημα του κόσμου. Και αν δεν μου ακούσετε, λέει, εάν μου ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν δεν μου ακούσετε, λέει, μάχαιρα είμαστε κατέρευτε, θα σας φάει το μαχαίρι. Να τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε. Τα ακούμε και δεν τα ακούμε. Έρχονται μέρες τώρα να δεις τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Το λοιπόν, όταν τον δεις επάνω στο Σταυρό, να αρχίζουν μερικές ψυχές και κλαίνε. Συγκινούν, καλά κάνουν. Όταν φύγει από το Σταυρό, βγαίνει και ξανασταυρώνει τον Χριστό. Και αρχίζει πάλι από το ίδιο. Είμαι μετανόητη, σκληρός λαός, απέδευτος λαός, ο οποίος δεν συγχρονίζει με τίποτα. Παιδάκια μου, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδούν η μέρα σωτηρίας. Θα δεις τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Όψεστε τη ζωή ημών κρεμαμένη απέναντι των οφθαλμών ημών, λέει ο Ισαΐας. Θα δείτε τη ζωή σας, λέει, να κρέμεται πάνω στο Σταυρό και δεν θα το καταλάβεις πάλι. Θα περάσει αυτή η φορά, θα περάσει αυτή η μέρα και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο. Έναν από τα άλλα βαρύτερα αμαρτήματα του ελληνικού λαού είναι η βλασφημία μας προς την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε τώρα, να κλείσετε τα μάτια σας και να δείτε από όλα τα μέρη να ανυψώνεται στο θρόνο του Θεού η βλασφημία της Παναγίας, της Μητέρας του Χριστού. Ποιος από εμάς αντέχει να ακούσει τον κάθε έναν να βλασφημεί τη μανούλα του, που τον γέννησε, που τον ανέπνευσε, που τον μεγάλωσε? Αντέχει κανένα παιδί να ακούει μπροστά του να βλασφημούν τη μανούλα του? Θα γίνει θηρίο, να αρχίσει να σκοτώνει ή να σκοτωθεί. Το ίδιο λέγει ο Θεός. Εάν μη επιστραφείτε την τροφέν αυτού στριβώσει, λέγει, και το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Έχει τραβήξει τη χορδή του τόξου, λέγει, και περιμένει. Εάν μη επιστραφείτε, αλίμονο σας. Μας βλέπει ο Θεός μας, μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Αν δεν να μετανοήσουμε, δεν μετανοούμε. Αντί να κάνουμε το καλό, κάνουμε το κακό. Και έτσι τα πράγματα που πηγαίνουν. Αδερφοί μου, είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία δίνει το φως. Θα φωτίσει ο Θεός τους υπευθύνους και θα υψώσουν τη φωνή τους και θα πούνε την αλήθεια για να στερεωθεί ο λαός. Διότι ο λαός σου λέει, περιμένω την Εκκλησία, δεν μου πει. Μα όταν η Εκκλησία δεν μιλάει, τι θα σου πει? Λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, λέγει ότι εάν ο φρουρός, λέει, βλέπει τον εχθρό και έρχεται και δεν προειδοποιεί το στράτευμα που κοιμάται, όσοι σκοτωθούν, λέγει, θα το πάρω από τους υπευθύνους, τις ψυχές από τους υπευθύνους. Και αλίμονον οι υπεύθυνοι όταν δεν μιλούν. Πού θα πάνε έπειτα, όταν έρθει η κρίση στο Θεό? Τα δάκρυα του Ιερεμίου. Ο Ιερεμίας έλεγε, Κύριε μου, λέει, τι να μιλήσω, σε ποιον να μιλήσω, λέει. Αυτή, λέει, δεν ακούνε. Και λέει ο Θεός στον Ιερεμία, όταν πας στο αμπέλι, λέει, να φας τα φίλη, τι κάνεις?
δεν ανοίγει τα κλίματα για να βρει το σταφύλι. Που του έλεγε ότι γονάτισε για να προσευχηθείς και εγώ θα σε βοηθήσω. Λέει ο Ιερεμίας, Κύριε, λέει, με αυτοί που τους διδάσκω τα λόγια σου, είναι σκληροί, λέει, σαν σίδερο. Λέει ο Θεός, ο συντηρουργός το σίδερο, λέει, πού το βάζει, στη φωτιά. Και όταν το βάλει στη φωτιά, λέει, μετά του δίνει το σχήμα που θέλει. Αυτή τη στιγμή λέει, Κύριε, να κάνω αυτό, αλλά τούτο που μου είπες δεν είναι σίδερο αυτός ο κόσμος, είναι σκουριά, λέει η Θεία. Είναι σκουριά, έχει γίνει σκουριά αυτό το σίδερο. Ποιο να μιλήσω, σε ποιον να μιλήσω, σε ποιον να πω τα λόγια σου. Γονάτισε που λέει ο Θεός, γονάτισε και εγώ θα σε βοηθήσω. Δεν είπαμε το παράδειγμα του Σαναχηρή, δεν το είπαμε, το είπαμε. Ξεσήκωσε από την Ασσυρία στράτευμα, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Δεν φαίνεται το χάμο, λέγει, η γη από το στρατό. Υπέταξε με όλες τις χώρες, έφτασαν στη Σαμάρια, έφτασαν στη Ιεροσόλυμα. Εκεί είχε όμως Άγιον υπεύθυνο, Άγιον κυβερνήτη, ο Εζεκίας, ο οποίος έστειλε πρέσβες και του λέγει του Σαναχηρή, μην τολμήσεις, του λέγει, να κάνεις κακό εγώ. Μην τολμήσεις, διότι ο Θεός δεν αγαπά την αδικία. Απαντά ο Ασσύριος, ο βάρβαρος, Θεός δεν υπάρχει, του λέει. Αν υπήρχε Θεός θα με εμπόδιζε, μου είπε, υπέταξα όλες τις χώρες. Τις υπέταξαν, τις αρήμωσαν, κατέσπαξαν, αδίκησαν, έκλωσαν κτλ. Και άρχισε να βλασφημεί τον Θεό. Ο Εζεκίας όμως τι έκανε, που ήταν υπεύθυνος για εκείνον τον λαό. Έπεσε, λέγει, χάμου και διέρεξαν τα ημάτια του. Όταν ήταν μεγάλη θλίψη, εσχίζαν τα ημάτια του ο κόσμος. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που είχαν ευθύνη. Και έμεινε χάμο, λέγει, και παρακαλούσε τον Θεό και έστειλε τους πρέσβες του στον προφήτη Ισαΐα να προσευχηθεί ο προφήτης, ο μεγάλος. Και απαντά ο προφήτης Ισαΐας, μη φοβηθείτε τον Ασσύριο, τον Λακούργο, τον Ληστή, τον Βάρβαρο, τον Φωνέα. Θα επιστραφεί πίσω με το σκυμμένο το κεφάλι. Αποτέλεσμα. Έκλεισε η μέρα και ήρθε η επόμενη μέρα. Και όταν εξύπνησε, 185.000 στρατιώτες έστειλε ο Θεός από τους ουρανούς άγγελων και τους κατέσφαξε και τους βρήκε όλους πεθαμένους. Και σηκώνεται με το κεφάλι σκυμμένο και πάει στο σπίτι του και ορμούν τα παιδιά του με τα μαχαίρια και τον κατασφάξει. Αυτός είναι ο Θεός μας ή ο Θεός με τιμόν ουδείς καθήν. Εάν είναι ο Θεός μαζί μας, κανένας δεν είναι εναντίον. Εάν όμως δεν έχουμε το Θεό μαζί μας, πότε τι θα κάνουμε. Βλέπετε αυτή τη στιγμή βάζουν φόρους πάνω στους φόρους. Βρε, ο κόσμος δεν έχει. Να βρει να μου δώσετε. Τούτο, το είπαμε χιλιάδες φορές πριν 20 χρόνια. Να σταθείμε όρθιοι. Θα μας βάλει φυλακή, θα μας βάλει. Και όταν μας βάλει φυλακή, να βρει φυλακή, να μας βάλει όλους μέσα. Πού θα δούμε. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Πάμε και κρεμαζόμαστε για να πάει η ψυχή μας στην κόλαση αιώνια. Αποχωριζόμαστε από τον Θεό για το φοβέρα. Δεν έχω. Θα πάει φυλακή. Να πάω φυλακή. Θα με ταΐζεις. Θα μου δίδεις. Αν με θες να πεθάω νηστικό. Νηστικό είναι μετά. Το λοιπόν, τι θα γίνει. Μια ψυχή δεν την έχουμε να την παραδώσουμε. Θα την παραδώσουμε. Θα την παραδώσεις στον Θεό, όχι στον Θεό μας. Αυτό δεν το έχουν τα παιδιά μας. Δεν διαφωτίστησαν, δεν φώναξαν. Παιδάκια μου, μην φοβηθείτε, σταθείτε όρθιοι. Δεν ακούσαν ο κόσμος.
αυτές οι τηλεκοντάσεις δεν τα λένε, δεν φανερώνουν στον κόσμο όλα αυτά. Εμένα έρχονται και με τα λένε πλάσματα τα οποία είναι μέσα στο πράγμα. Και μου λέγοντας τώρα έχουμε 1.700 άτομα τρεμασμένα, θανατωμένα, αυτοκτονίας κτλ. Και από τότε που έχω εγώ την πληροφορία να ψήν, όλο και ακούω, παιδιά νέα, 25-26 ετών. Αυτές οι πράξεις είναι βαρημένες πάνω στους υπευθύνους. Σας είπα και άλλοτε, έχουμε εμείς αρχηγούς που φοβούνται τον Θεό. Όχι. Έχουμε αρχηγούς που προσεύχονται. Έχουμε αρχηγούς που νηστεύουν. Έχουμε αρχηγούς που εκκλησιάζονται. Έχουμε αρχηγούς που οξυμολογούνται. Το λοιπόν, τι ζητούμε. Θα έρθει μάχερα, λέγει, αυτό λέει. Αυτό είναι γιο. Δεν το ξέρω. Είπα και το άλλο το βαρύ. Ένα σημείο του Τιμίου Σταυρού να το κάνουν, δεν μπορούν. Ναι. Δεν μπορούν. Μαντουλία. Κάνουν έτσι, δεν τελείωσε. Αυτός είναι σταυρό. Αν είχε ο διάβολος χέρια, αν είχε ο διάβολος χέρια, από το τρίψιμο που θα έκανε, θα τα αιμάτωνε. Ρε όλους τους έχουν, αυτό σου κοροϊδεύει. Έτσι. Όλοι με έχουν δικό τους, λέει. Δεν έχουν τον Θεό, δεν τον ξέρουν. Ζει ανάμεσά μας, λέει ο καθένας. Τώρα αν είχαμε μάθει να βλέπουμε πόσο διαβόλου είναι εδώ και φρύτου, σου λέει τι να κάνω, να τον κλείσω το στόμα του, τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Λίγο το κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ήρθα την επίπεδα για όταν αποκτενόνταν το σώμα, την ψυχή μη δυναμένων αποκτήνει. Να φοβηθείτε από κάποιον ο οποίος δύναται και την ψυχή να την εξαρτοστείλει και το σώμα να το χτύλει. Να ρωτήσω λίγο. Διάτοντα να ρωτήσω λίγο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε σε εσάς να διαβάζετε εκείνη την ευχή που μας βοηθούσε εμάς τόσο πολύ, τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Πάρα πολύ. Ποιος ο λόγος, τι έχουν να κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την απόφαση που πήραν τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος την πήρε και διπλοκάμια, αλλά πήραν μια απόφαση. Τι έχουν να κερδίσουν αυτοί. Γιατί εγώ δεν είχα ακούσει κάτι το άσχημο από αυτή την ευχή και γενικά από όσες φορές σας έχω παρακολουθήσει. Παιδάκι μου, εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ένα. Ό,τι αποφασίσει ο Προεστός της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να τηρήσει ο υπάκουος. Ναι, όπως τι είχε να κερδίσει ο Προεστός. Εφόσον είπε ότι αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ο Προεστός τι κερδίζει από αυτή την απόφαση. Γιατί την πήρε αυτή την απόφαση. Κάτι, κάποιος, ένας κακός, κάτι επήγε και είπε ενάντιον και σου λέει πόσο είναι αυτή η αλήθεια. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Και έχει γίνει και σ' άλλους πατέρες, συγγνώμη. Δεν ξέρουμε. Επέτρεψε ο Θεός. Επέτρεψε ο Θεός. Τώρα εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βρούμε την αιτία και να επανέλθει πάλι η πρώτη αγάπη. Διότι αν δεν επανέλθει η πρώτη αγάπη, τα παιδιά του τα όλα που θα πάνε. Και ακούει τη γνώμη του ενός κακού και δεν ακούει τη γνώμη όλων. Μπορεί να μην το ξέρει, μπορεί να μην το ξέρει η διάμον, μπορεί να μην ξέρει. Δεν μάθει. Δεν επηγαίνει. Θα καλέσω. Δεν επηγαίνει κανένα. Να δίνει. Να πάτε να το πείτε.
Δηλαδή είναι καλύτερα να πηγαίνουμε στον ψυχίατρο και να παίρνουν κόσμο στο φάρμακα. Δεν είναι πιο καλά, πατέρα. Εγώ έρχομαι από την Αθήνα και το ξέρετε. Και είμαστε πολλά χρόνια. Και σε εσάς και σε άλλους πατέρες. Και στην Αθήνα το ίδιο κάνουμε. Όπου πάει κάποιος ένας, φοράζουμε κανάλια. Και τι αυτό πράγμα. Δεν μπορείς. Στον Άγιο Παΐσιο, στο Άγιο Όρος, πήγαινε ο κόσμος στο κολυμάκι να πάρει την ευχή του και να ακούσει μια συμβουλή. Εκεί έβλεπε με τη χάρη του Θεού, προορατικότητα, έβλεπε. Επήγε μια παρέα και κάθισε εκεί. Άγνωστο. Δεν είχε πολλοί θρόνες, είχε ένα κομμάτι ξύλο και κάθονταν πάνω στο ξύλο εκεί. Και πήγε και έφερε ντοκουμάκια για να τους δώσει. Όταν έφτασε σε ένα, το πέταξε. Του φάνηκε αυτός που έβλεπε, ότι του έπεσε από το χέρι χάμ. Έστριψε ο Άγιος Παΐσιος και το πήρε με τα χώματα. Το πάτησε. Το λοιπόν, και του το έδωσε. Του λέει, γέροντα μου, μα τι κάνει. Ό,τι κάνεις εσύ, του λέει. Τούτα τα νέα τα παιδιά, τι τα ταΐζεις, του λέγει. Τι τα ταΐζεις τα νέα τα παιδάκια τα άγνα. Δεν τα ταΐζεις ολοφρομιά, του λέει, και καθαρσία. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Είμαι, του λέει. Εντάξει, τούτο πάει, του λέει. Εν το φάζει. Παιδάκια μου, όλα έχουν σαπίσει. Εσαπίσανε τα πάντα. Εμουχλιάσανε τα πάντα. Η μούχλα είναι φοβερή ασθένεια. Και όπως ο κόσμος τρώει το μουχλιασμένο, το βρωμισμένο και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μικρό το γεγονός ότι μία οδοντογλυφίδα για να τη δείξει στον κόσμο να την πουλήσει παρουσιάζει μια γεννή γυναίκα. Είναι πράγματα αυτά. Πού πάει αυτό το νέο το παιδί που βλέπει αυτά τα πράγματα. Πού πάει. Να ξαναεπανέλθει, πού μπορούμε να... Πού μπορούμε να ξαναεπανέλθει και να ρωτήσουμε κάτι. Αυτό χρειάζεται... Το έχουμε ανάγκη. Χρειάζεται να κινηθεί ο πονεμένος στον γιατρό και να του πει τούτο το φάρμακο που μου έδωσε, δεν μπορώ να το πιω. Αυτό να το κάνουμε, θα βρούμε κατανόηση. Δεν ξέρω. Σε ποιον μπορούμε να κατευθυνθούμε. Θα σας φωτίσει ο Θεός, κοπέλα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Και πέρα όλοι έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι όταν πω τίποτα θα πάνε να το πάρουν. Θα ανάψουν άλλες φωτιές. Και με διώξει τελείως από εδώ. Θα μείνει η Σεβαστιανή, θα μείνει μόνη της. Εγώ δεν λέω τίποτα, εγώ εκτιμώ τον Δεσπότη, τον σέβομαι τον Δεσπότη, μου είπε αυτό δεν το θέλω να το κάνεις, δεν το κάνω. Δόξα σε ο Θεός. Όταν πάνε, όταν πάνε. Όταν ζητήσω βοήθεια, όταν ζητήσει το παιδί φαγητό, θα του δώσει η μάνα. Γέροντα να πω κάτι, θυμάμαι έτσι τον Άγιο και το έχω κρατήσει επειδή και εσάς διώξανε και κάποιους άλλους πατέρες και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άκρη. Θυμάμαι μια φορά που είχαν πει κάτω στον Άγιο Γεώργιο ότι παιδιά μου η χάρη του Θεού είναι εδώ πάνω από το κεφάλι σας, από εσάς εξαρτάται να έρθει η χάρη του Θεού και να λυτρωθείτε. Και επειδή ακριβώς και εσείς φύγατε και άλλοι φύγανε και όλους τους κυνηγάνε και στην Αθήνα, το κρατάω πάντοτε στο μυαλό μου αυτό που είχα ακούσει τότε και
πιστεύω και προσπαθώ να κάνω έναν αγώνα τέτοιο, ώστε να λέω συνέχεια πάντοτε, ξέρετε μου, εγώ φταίω και αν επιτρέψει μια κατάσταση, άρα πρέπει να το σηκώσω. Και πάντοτε στο μυαλό μου έχω το λόγο σας. Αυτό που λέγατε, τη χάρη του Θεού πάνω από το κεφάλι σας. Η Παναγία εσάς περιμένει, εσείς θα κάνετε τον αγώνα σας και αν το επιτρέψει θα λυτρωθείτε. Έτσι, και με αυτό μου παρηγοριέμαι κάθε φορά που θα ακούσω. Ότι ξέρετε τον τάδε γέροντα θα απογορεύσανε να διαβάζει ή ευχές ή ένα σταυρό, γιατί και το σταύρο μου ακόμα ενοχλεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν λέω για εξορκισμούς, γιατί οι εξορκισμοί ξέρω ότι γίνονται με κάποιους άλλους λόγους. Το απλό σταύρο μου. Και αυτό το δυσκολεύουν και το σταματάνε, πάντα δεν σκέφτομαι αυτό το πράγμα και λέω, αφού κοινωνάμε τη χάρη του Χριστού όλοι μας, έτσι το λέω για παρηγοριά σε όλους όσοι εδώ, γιατί όλοι πιστεύω στεναχωρηθήκανε όσοι ακούσανε, και θυμάμαι πάντοτε τα λόγια σας. Ότι με τη χάρη του Θεού είναι πάνω από το κεφάλι μας και μας περιμένει ο Θεός να λειτουργούμε. Και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Το παιδί στην αγκάλια της μάνας. Φυσικά πέφτει στεναχωριές, αλλά τα παρηγορία είναι και αυτό. Το παιδί στην αγκάλια της μάνας, όταν πεινάσει, δεν μπορεί να μιλήσει και κλαίει. Το ίδιο και οι χριστιανοί, όταν δεν μπορούν να μιλήσουν, κλαίγουν. Γιατί μας λέγατε ότι και 40 φορές την ημέρα μας θα σταυρώνει, παιδιά μου, αν εσείς δεν αλλάξετε, η χάρη του Θεού δεν έρχεται. Και το, έτσι το έχω κρατήσει αυτό το πράγμα, είναι το μόνο που με παρηγορεί. Εγώ σας είπα και σας επαναλαμβάνω, όταν προσεύχεστε είτε στο σπίτι είτε στην εκκλησία, όταν προσεύχεστε, το τονίζω αυτό, όχι όταν περπατάς έξω, όταν προσεύχεται, λέει η γυναίκα, πρέπει να έχει το κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι, διότι τούτο δειλεί ταπείνωση. Ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν υπάρχει. Ένας Θεός εντύθηκε μια ποδιά, έβαλε νερό και έπλαινε τα πόδια των μαθητών. Όταν πήγαινε στον Πέτρο, του λέει να μου πλύνεις τα πόδια. Δεν το δέχομαι, του λέει. Δεν το δέχεσαι, του λέει, να χάνεις τη βασιλεία μου. Όχι, λέει, όχι, και την κεφαλή μου και τα πόδια μου και όλα, λέει, να μου πλύνει. Έτσι, εδίδαξε ταπείνωση ο Θεός. Ταπείνωση. Τούτο που κάνω εγώ, λέει, να το κάνετε και εσύ. Ταπείνωση. Μεγάλο πράγμα. Ταπεινώθηκε ο Θεός άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπεινώθηκε ο Θεός. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Σήμερα γεννούμε τα παιδάκια μας μέσα στα καλύτερα νοσοκομεία, μέσα στις καλύτερες συνθήκες και εκείνος γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο το χειμώνα και είχε τα ζώα, τα πόδια και τους γόνους και με τον αχνό τους, με τα αχνότα τους ζέστηνε το μωρό. Μπορούμε να θαυμάσουμε την ταπείνωσή του. Ταπεινώθηκε να άχρη θανάτου, λέει. Ποιος? Ο Θεός. Και όχι μόνο να σταυρώθηκε μια φορά. Κάθε φορά, λέει, αΐ σφαγιάζεται, αγιάζουν τον μετέχοντα. Αΐ σφαγιάζεται. Δηλαδή σε κάθε θεία λειτουργία σταυρώνεται, θάπτεται, αναστέλλεται και μας δίδει το σώμα του και το αίμα του. Σε κάθε θεία λειτουργία, όπου και αν είναι στη γη ολόκληρη, όπου γίνεται θεία λειτουργία, εκεί σταυρώνεται ο Θεός μας, θάπτεται και αναστέλλεται και στρέφει τα παιδιά του. Όσο ο Πελεκάν λέει την πλευρά, εμείς την λόγια. Όπως ο Πελεκάνος λέει, φεύγει έξω να φέρει τροφή στα μικρά του και όταν έρθει τα βρίσκει με το δηλητήριο του φιδιού και τότε τι κάνει. Χτυπά την πλευρά του, λέει, βγαίνει αίμα και δίνει στα μωρά του και αναστέλλεται. Αυτό κάνει ο Θεός. Με την από την πλευρά του μας δίνει το αίμα του ο Κύριος. Και παίρνουμε δύναμη, διότι αδίμον μου λέγει, αν μη κοινωνείτε το σώμα μου και το αίμα μου, λέγει, δεν έχετε μαζί μου καμιά παρησία. Πρέπει να κοινωνείτε το σώμα του, το σώμα μου λέει, μείνετε εν εμή και εγώ εν εμή. Αλλά για να κοινωνήσεις το σώμα του Κυρίου πρέπει να είσαι καθαρός.
πρέπει να τηρήσει τις εντολές. Δεν μπορεί να πάει να κοινωνήσει με βαρημένη την καρδιά. Καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλλει. Εάν δε ελείπες ούσεις, το πρόσωπο σκυθροπάζει. Έτσι είναι. Εάν η καρδιά σου είναι καθαρή, είναι και το προσωπάκι σου καθαρό. Αν δεν είναι καθαρή, είναι κατεβασμένα μούτρα, πάει. Έχεις θλίψη στην καρδιά. Καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλλει. Εν δε λείπες ούσεις, σκυθροπάζει. Όταν είναι, το βλέπεις τον άλλον και είναι κατεβασμένα τα μούτρα του, σημαίνει ότι κάτι έχει. Δεν είναι χαρούμενο πρόσωπο. Αλλά η καρδιά, από εκεί πηγάζουν όλα. Από την καρδία πηγάζουν όλα. Πονηροί διαλογισμοί, πονηρίες, θλίψεις, στενοχώριες, συκοφαντίες, αδικίες κατατρέχουν. Από εκεί πηγάζουν, από την καρδιά πηγάζουν. Το λοιπόν, παιδάκια μου, νομίζω ότι είπαμε άφθονα. Άφθονα πολλά. Και την άλλη φορά με το καλό πάλι.